Νέα πλήγματα στην Ιεμένη ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε τη νύχτα της 5η προ Παρασκευή ο Αμερικανικό στρατό βάζοντα στο στόχαστρο τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα σκάφη επιφανίας και επτά πυραύλους κρούς των ανταρτών Χούθι που είχαν ετοιμαστεί για να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα USV και οι πύραυλοι εντοπίστηκαν σε τομείς τη Ιεμένης που ελέγχονται από του Χούθη και η γυρανάμεση απειλή σύνοψη σε μέσω τη πλατφόρμα X το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αρμόδιο για την περιοχή τη Μέση Ανατολή. Ακόμη διευκρίνησε πω τα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα κατά αυτό έγιναν από τι 5 έω και τι 9 το βράδυ. Το ημενητικό Σιητικό Ένοπλο Κίνημα Λα, πιο γνωστό από το επώνυμο τη οικογένεια των ηγετών του Χούθη, εξαπολύει επιθέσει από τον Νοέμβριο εναντίον εμπορικών πλοίων που κατά αυτό συνδέονται με το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύη προ του Παλαιστίνιου στη λωρίδα τη Γάζας. Παρότι οι ενοπλές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και των συμμάχων τους πολλαπλασίασαν τις επιχειρήσεις τους στην Ιεμένη και στα νυχτά της εμπόλεμη χώρας για να προστατεύσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν από τη δράση τους, οι Χούδη συνεχίζουν τις επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους. Ο αντίκτυπος της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή είναι βαρύς για το παγκόσμιο εμπόριο. Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων μέσω ερυθράς θάλασσας μειώθηκαν κατά σχεδόν 30% σε αιτήσια βάση, σύμφωνα με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο.